Και τους τρεις. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε. Καθίστε. Αφορμή, όχι η υποψηφιότητά σας για την περιφέρεια, αλλά το πόρισμα το οποίο πριν από 24 ώρες η εφημερίδα των συντακτών το φιλοξένησε στο πρωτοσέλιδο της, το πόρισμα για την Μάνδρα, είναι το πόρισμα του ΤΕ. Που τέλος πάντων χοντρά-χοντρά λέει. Είναι και δύσκολο το θέμα γιατί υπήρχαν νεκροί και υπάρχουν οικογένειες που ακόμα έχουν πληγές γιατί η ανθρώπινη απώλεια δεν επουλώνεται. Αλλά το πόρισμα λέει ότι δεν φταίει δούρου, ρε παιδιά. Λοιπόν, αλλά φταίνε κακοδημονίες ετών, φταίνε μπαζώματα ρεμάτων που έγιναν κανονικά οικισμοί και πολεοδομικά τετράγωνα και φταίει και ένας μηχανισμός ο οποίος δεν λειτουργεί και ακόμα και όταν πάει να ξεκινήσει ένα έργο θέλει πάρα πολύ χρόνο με τις ενστάσεις που γίνονται μέχρι να ολοκληρωθεί. Και λίγα λέτε. Λοιπόν, να πω και εγώ ότι βρίσκομαι στην παρέα σας για τους λάθος λόγους. Mm-hmm. Ενώ αφορμή, λέει ο κ. Λασκαράτος, το πόρισμα των τριών πραγματογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου που ζητήθηκε από την εισαγγελέα. Mm-hmm. Για να μην, ξέρετε, συχαίνομαι αυτό που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κάνουμε, κονιορτοποιούμε πρόσωπα, το πόρισμα της Παπασπύρου, το πόρισμα του Στασινού. Μιλάμε ένα αρχικό πόρισμα 8 επιθεωρητών της δημόσιας διοίκησης και τώρα ένα πόρισμα που το ζήτησε η ίδια εισαγγελέας και είναι τριών επιστημόνων πραγματογνωμών του τεχνικού επιμελητηρίου. Δεν υπάρχει κανένας δάχτυλος πίσω από τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Είναι όμως κακή αφορμή. Γιατί όπως είπατε κύριε Λασκαράτο, είμαι εδώ για να μην ξεχάσουμε πάνω απ' όλα. Διότι αν ας πούμε η θάνατη και η δοκιμασία των περιουσιών από το 1953 στη Μάνδρα καταλήγει σε πορίσματα και καταλήγει σε μια πολιτική αντιπαράθεση και τηλεεισαγγελία, τότε σίγουρα παίρνω και εγώ τη σκυτάλη από τους πολιτικούς που το 2003 εξαφανίσαν τις σκήτες, που από το 2003 έως το 2010 δεν κάναν τίποτα σε μια περιοχή που μας δίνει δυστυχώς τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα από το 1953, που από το 2010 έως το 2014 αναζητείτο ένας μελετητής που αφού αναβρέθη μετά από 19 μήνες, του δόθηκαν 25 μήνες για να δώσει μία μελέτη και φτάνουμε το Σεπτέμβριο του 2014, όπου το μόνο που υπάρχει είναι αδειοδότηση κάποιων περιβαλλοντικών όρων, η λεγόμενη ΜΠΕ, τα λέω όσο πιο απλά για να τα καταλαβαίνει η μητέρα μου και για να μην θίξω τις οικογένειες των νεκρών επιδιδόμενοι σε μια γραφειοκρατική αργό που δεν λέει τίποτα όταν κάποιος έχει μαυροφορεθεί. Και από τον Οκτώβριο του 2014 η διοίκηση στην οποία προείσταμε ξεκινά έναν αγώνα δρόμου και μελέτη έχουμε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2016. Εδώ λοιπόν μια μικρή παρένθεση. Δεν μου είναι εύκολο να συγχωρέσω γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω. Και δεν μπορώ να ξεχάσω τον άπλετο τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό χρόνο και τα έντυπα, ναι, που φιλοξένησαν πρώην περιφερειάρχες, πρώην αυτοδιοικητικούς, ακόμα και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που έχει φιλοτεχνήσει ένα σοβαρό προφίλ στις δεκαετίες που βρίσκεται στα κοινά, λέγοντας ψευδόμενη ότι εγώ είχα μία μελέτη και καθόταν η μελέτη σε κάποιο σιρτάρι. Δεν υπήρχε καμία μελέτη. Πώς και καλό οποιονδήποτε να κάτσει απέναντί μου και να μου αποδείξει έναντι των εγγράφων στα οποία ομνύουν οι επιθεωρητές της δημόσιας διοίκησης και οι πραγματογνώμονες του τεχνικού επιμελητηρίου, πού ήταν αυτή αυτό η μελέτη. Αυτό το λέει και το πόρισμα, δηλαδή ότι η μελέτη αυτό στο σιρτάρι της Δούρου δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ή το λέει μελέτη. Δούρου, αυτό πώς να βέβαια. Όχι. Αλλά οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, είτε πρόσκειται στα payroll της ως λειτουργία της ενημέρωσης και σας παίρνουν σβάρνα και εσάς, ας πούμε, είτε είναι μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου εκλεγόμενοι με τη Νέα Δημοκρατία, ανερυθρίαστα είπαν στον ελληνικό λαό ότι όλο αυτό το πράγμα που έγινε εκεί έγινε γιατί εγώ είχα πάρει μια μελέτη πάντως, και καθόμουν απάνω. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή όλο αυτό, όπως το αναλύσαμε μετά την τραγωδία δυστυχώς, έτσι μετά θάνατον προφήτες, ήταν case study στο Πολυτεχνείο. Βγήκαν οι επιστήμονες και λέγανε ότι αυτό ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Δηλαδή θα συνέβαινε με μαθηματική ακρίβεια κάπου.
κάποια στιγμή. Δεν είναι θέμα μόνο αν υπήρχε μια μελέτη έτοιμη. Ήταν ότι όλοι το ήξεραν και ότι πού πήγαινε αυτό το πράγμα. Θα αναλάμβανε κανείς κάποια στιγμή την πρωτοβουλία να μπει στη διαδικασία να ωραία. Κάνει και τα και θέλω έργα. Να σας πω, κυρία Μιχελιδάκη, ότι έχεις μια δίκηση η οποία από τις πρώτες τις μέρες εντοπίζει την παγίδα θανάτου. Και να σας πω και την αλήθεια, γιατί πού ήταν θωρακισμένη η Αττική μέχρι να αναλάβουμε εμείς. Πείτε μου, ας πούμε, αντιπλημμυρικά που είχαν γίνει από τις πρώην νομαρχίες και από την προηγούμενη δίκηση. Ενώ αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πάρω από το χέρι, να πάμε μια βόλτα και στους 66 δήμους της περιφέρειας Αττικής και να δείτε ότι έχουμε 168 έργα και έχουμε δαπανίσει, βάλαμε μια προτεραιότητα στον προπολογισμό. Δεν αρχίσαμε τα εγγένεια και τις αναπλάσεις πλατειών. 514 εκατομμύρια. Για αντιπλημμυρικά είναι αυτά. Μόνο για αντιπλημμυρικά. Εγώ θα σταθώ πάλι. Ποια ήταν τα έργα που παραλάβαμε. Κυρία Δούρου, κυρία Δούρου. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω όμως κάτι για να ξεκαθαρίσω. Να ρωτήσω κάτι όμως. Εγώ έκανα ένα τραγικό λάθος, κύριε Μαρτζάνη. Τραγικό λάθος. Ότι όταν κάποιοι μαυροφορέθηκαν και όταν ακόμα αναζητούσαμε τους αγνοωμένους, δεν θέλησα να πάρω τη σκυτάλη. Είχατε πριν και την κυρία Παπαδάκου που γνωρίζει καλά το ρεπορτάζ. Από τους πολιτικούς οι οποίοι βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα, ορίονται περί πολιτικής δίωξης, σκευωρίας. Και πάει λέγοντας, σιώπησα σεβόμενοι τους νεκρούς και είπα ότι όλα θα φανούν σιγά σιγά και πάνω απ' όλα πρέπει να ταπεινωθούμε μπροστά στις οικογένειες. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν ζητούσαν την πολιτική μου δίωξη. Ζητούσαν την ποινική δίωξη για τη φυσική μου εξόντωση. Πήγανε βουλευτές στην εισαγγελία γιατί αγωνιούσαν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Δούρου, κυρία Δούρου, πάτε μια ωραία πάσα για την ερώτησή μου. Εφόσον λοιπόν δεν βρήκατε τίποτε στα συρτάρια σας, εφόσον δεν έχει γίνει κανένα έργο στην Αττική, όπως προσθέτε, και εφόσον τώρα έχετε εξοδέψει 500 τόσα εκατομμύρια για να γίνονται πλημμυρικά έργα στην Αττική, γιατί δεν πήγατε στη δικαιοσύνη αυτούς που σας κατηγόρησαν, κυρία Δούρου. Εγώ έκανα κάτι άλλο. Επειδή πιστεύω ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Και δυστυχώς με αυτά που συζητήσατε και πριν εδώ οι τέσσερις σας, κάποιοι για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν υπεράνω του νόμου. Πήγα μόνη μου στην εισαγγελία του Αριοπάγου εκείνο το μαύρο, εκείνη τη μαύρη μέρα και πληδωρήθηκα πάλι. Τι κάνει η Δούρου, πάνε να αυτομιμηθεί. Ακούστε, εγώ δεν θα πάρω και τη σκυτάλη και από αυτούς. Δεν είπα να μηνυθείτε εσείς, είπα να μηνύσετε αυτούς που σας κατηγόρησαν. Από αυτούς και σας είπαν ότι έχετε που ποινικοποιούν. Σας είπα, έκανα τραγικό λάθος. Δεν βγήκα σεβόμενοι τους νεκρούς και τους αγνοωμένους, γιατί θεώρησα ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μην μπω πρώτα στα παπούτσια των ανθρώπων που πενθούν τους δικούς τους και τις περιουσίες τους. Όμως θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο. Κρατήστε το που άφησε να ενωθεί η συνάδελφό σας. Το βάζετε εσείς στο τραπέζι. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να πέσει κάτω. Γιατί εγώ ξαναλέω, διαβάζοντας το πόρισμα του ΤΕΕ, το έχω κάνει εγώ. Το πραγματογνώμων. Λέει για έργα τα οποία είχαν εγκριθεί μετά από πολύ δύσκολες διαδικασίες και γραφειοκρατικά κολλήματα τα οποία γνωρίζουμε ένα μήνα πριν την φωνική καταστροφή. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει αλλά εγκρίθηκαν με φοβερές καθυστερήσεις. Όχι, δεν είχαν ξεκινήσει, κύριε Λασκαρά, τα έργα. Τον Οκτώβριο του 2014 ξεκίνησε η προσπάθεια να φτιαχτεί μια μελέτη κατασκευής έργου. Μέχρι τότε, δηλαδή από το 2003 που κάποιοι εξαφανίσανε τις κήτες των ποταμών και επιτρέψαν να χτιστούν και να βαζωθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 δεν έχουμε μελέτη. Ναι. Εκεί λοιπόν, επειδή είπατε εσείς ότι δεν ήθελα να μπω στα παπούτσια των ανθρώπων που χάσει τους δικούς τους. Μπήκα στα παπούτσια. Και δεν ευθέλησα μια εθνική τραγωδία και όχι μια τραγωδία της Δούρου. Γι' αυτό, κυρία Δούρου, καταγορηθήκατε. Δηλαδή, αυτό το οποίο είπαν οι πολίτες εκείνες τις μέρες τις δύσκολες και δηλαδή μην τις θυμόμαστε γιατί ήταν άγριες. Όχι, στιγμές, να τις θυμόμαστε. Να σας το πω. Να τις θυμόμαστε, γιατί θέλω να πάω στη συνάδελφό σας. Δεν θα δίνουμε ραντεβού. Δεν θα μην δίνουμε ραντεβού με τις επόμενες καταστροφές. Να μην μας λένε ότι συνέρχεται να κάνουμε ερωτήσεις και έτσι όπως τις αισθάνει το καθένας. Είναι ότι μας κατηγορούν και γι' αυτό θα μας συγχωρήσετε. Προφανώς δεν βάζω σε τα ρέματα. Προφανώς δεν βρήκε αντιπλημμυρικά έργα και τα ξύλωσε για να πλημμυρίσει η περιοχή. Τώρα το λέτε αυτό. Ναι. Δεν λέγανε αυτό. Αλλά δεν έδειξε ανθρωπιά εκείνη την ώρα. Να πάει διπλά στους ανθρώπους όπως θέλουμε, ας πούμε, τον πρωθυπουργό, την περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, δεν ξέρω εγώ, τον πολιτικό. Πάει χωρίς εσάς και τις κάμερες. Και να μιλήσει έναν ένα. Πάει χωρίς εσάς και τις κάμερες. Αλλά θα πρέπει να εξηγηθούμε τώρα. Είναι άλλο το διαφορετικό υπόδειγμα πολιτικής που υπηρετώ και θα με κρίνουν οι ψηφοφόροι. Αυτό που δεν θέλει τον πολιτικό να κλαίει μαζί με τις κάμερες. Και είναι άλλο η ποινική δίωξη και η φυσική μου εξόντωση. Και επίσης αυτό που λέτε εσείς τώρα δεν υπονότανε τότε.
Τότε υπονόταν η φόνησα. Τώρα, πήγε κάτι να ψηλήσει. Ότι αφενός δεν υπήρχε αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής. Αφετέρου όμως, εδώ έχουμε και τα ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Που στο όνομα να εξοντώσουμε μια σοβαρή προσπάθεια που μετράει ήδη αποτελέσματα, κλείνουμε τα μάτια σε αυτήν. Λοιπόν, θέλω να σας πω, εμείς δουλέψαμε σε όλα τα επίπεδα. Ήδη έχουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που είναι πια υποχρέωση ευτυχώς από την εθνική και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να το έχουν και 13 περιφέρειες. Διότι δεν μπορεί να δίνουμε ραντεβού με τις επόμενες καταστροφές, κύριε Λασκαράτο, και όπως συνηθίζω να λέω, το μόνο ζώο που δεν κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την Πανίνα είναι ο αποδιοπομπαίος στράγος. Δηλαδή, το ζήτημα είναι να βρούμε τη Δούρου και μετά να μην κάνουμε τίποτα. Πάμε στο... Τώρα σε τι φάση είμαστε. Τώρα αυτό θέλω να πω. Αρκετές φορές έχουμε πάει, έχουμε στείλει κάμερα στη Μάνδρα. Γιατί, να σας πω, ακόμη και τώρα το μυαλό μας όταν έχουμε αυτά τα φαινόμενα, πάει και σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχει κλείσει η πληγή και το λέτε κι εσείς και το καταλαβαίνετε. Και παρακολουθούμε με έναν τρόπο, σαν μια υπόσχεση που έχουμε δώσει, έτσι ως δημόσια τηλεόραση, στο να δούμε πώς πάνε εκεί τα έργα. Υπήρξαν καθυστερήσεις, έχουν προχωρήσει. Τώρα βρισκόμαστε στο Φεβρουάριο, έτσι, ένα μεγάλο μέρος του χειμώνα, που βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμη, γιατί έρχονται και άλλες Σαββατοκύριακο με πολλές βροχές, λοιπόν, με χιόνια. Οπότε, ναι, οπότε πού βρισκόμαστε και τι θα παραδώσετε, γιατί εσείς είσαστε τώρα στην εξάντληση μιας θητείας. Λοιπόν, αφού το παρακολουθείτε, βλέπετε ότι η εικόνα της σημερινής Μάνδρας είναι η εικόνα η οποία θα έπρεπε να ήταν το 2003. Δηλαδή, αφού βάλανε όλη αυτή την περιοχή εντός σχεδίου, θα έπρεπε να είχαν οριοθετήσει, διευθετήσει τα ρέματα για να μην απειλούν ζωές και περιουσίες. Αυτό λοιπόν που εμείς κάνουμε είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο ουσιαστικά θωρακίζει το συγκεκριμένο Δήμο. Και κάτι που ενδεχομένως δεν έχει επισημανθεί είναι ότι η περιβόητη παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Θήβας ήταν επί Χούντας όλα αυτά, ήταν το ίδιο το ρέμα. Και η Περιφέρεια Αττικής, εν είδη κυβέρνησης πια, έρχεται και δεν απλά ξαναφτιάχνει το δρόμο. Ουσιαστικά ακολουθούνται στην κήτη του ρέματος, όπου εκεί είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό απώλειας ζώων. Έρχεται και επαναχαράζει το δρόμο και φτιάχνει επιτέλους ένα δρόμο όπως θα όφιλε να είναι. Όχι μέσα στην κήτη του ρέματος. Μιλάμε για αξίας κόστος, δηλαδή προϋπολογισμού 77 εκατομμύρια. Ποιο σημείο αλλάζει ο δρόμος τώρα? Αλλάζει σε δύο σημεία. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε. Έχει πρώτο και δεύτερο τμήμα. Ναι. Τέλος πάντων, φεύγει μέσα από την κήτη και έχει ανέβει πιο πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να επιβραβευτούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Αττικής, ούτε η πολιτική προτεραιότητα της πολιτικής προϊστάμενης αρχής. Αλλά όχι με τόσο ευκολία. Μην χρονοδιάγραμμα, κυρία Δούρου. Πότε δηλαδή θα είναι? Τώρα, σε ελάχιστους μήνες. Το Σεπτέμβριο θα είναι παραδομένα τα πάντα. Δηλαδή, τώρα εδώ έχει μια σημασία και θα κάνω και ερωτήσεις που στέλνουν οι τηλεθεατές τώρα. Γιατί λένε, κλασική Ελλάδα, μπαλάκι, ευθύνες, αλλού τα ρίχνει Δούρου. Όχι, αυτό μας. Μα να σας πω κάτι. 4,5 χρόνια τώρα ξέρετε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος μου αντίπαλος. Κλασική Ελλάδα, μπαλάκι, ευθυνών. Ο λαός χρεωμένος να χρωστά και καμιά ευθύνη. Σύμφωνο. Μα, το και λέω δεν έχει ευθύνη καμία η Δούρου για την περιφέρεια. Κύριε Μερτζάνη, το λέω σε όλους τους τόνους. Εάν μου πείτε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αντίπαλος, δεν ήταν η χυδαιότητα και η συκοφαντία των πρώην ή των ανθυποψηφίων μου. Ήταν η καχυποψία των συμπολιτών μου που έπρεπε να τους αποδείξω γιατί εσύ θα το κάνεις. Εδώ αυτά τα έργα δεν είναι από το 1953. Γιατί θα μας επιστρέψεις ότι θα τα κάνεις εσύ, όταν από τον Οκτώβριο του 2014 ξεκίνησα όλες τις διαδικασίες? Στη Μάντρα έχετε πάει. Όχι, στη Μάντρα έχετε πάει. Βεβαίως, αλλά δεν πήρα αγκαλιά τη Μάριον, τον Κώστα. Δεν μιλάω για μας, κυρία Δούρου, δεν είναι αυτή η ερώτησή μου. Δεν είναι η ερώτησή μου αν πήρατε τις κάμερες. Αν πήγατε στα σπίτια των ανθρώπων που έχουν μαυροθεωρηθεί, όπως λέτε, και τους είπατε, εγώ τόλισα. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Stop. Θα συνεχίσω με τον τρόπο που πολιτεύτηκα και ως βουλευτής και ως περιφερειάρχης. Δεν τις κάμερες. Δεν θα πλειοδοτήσω εδώ και δεν μιλάω για μπροστά στις κάμερες. Αν έχω σταθεί εκεί που έχω σταθεί. Τέλος. Αλλά ως περιφερειάρχης. Ευχαριστώ. Ως περιφερειάρχης θέλω να σας πω το εξής. Θα κριθώ όχι από αυτά που ανερυθρίαστα λένε αντίπαλοι μου. Θα κρυθώ από αυτά που είπα ότι πρέπει να γίνουν στην Αττική και από αυτά που πρακτικό, έκανα. Πρακτικό πράγμα να πούμε. Γιατί είναι αλήθεια ότι η κυρία Δούρου δεν εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια και εμείς ζητάμε συνεντεύξεις, δεν έρχεται. Και δεν έρχεται. Πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Να το πω λίγο αυτό γιατί θέλω να το κάνω ολοκληρωμένο. Όχι, να το πούμε πόσες φορές έχουμε ζητήσει και δεν έχει έρθει. Μισό λεπτό λίγο, να το πω ολοκληρωμένο.
πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, 5-6 πρόσωπα ήταν που εμφανίζονταν στα κανάλια, κυρία Δούρο, κύριο Παπαδημούλη. Ναι. Δεν ξέραμε και πάρα πολλού από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεγονό αυτό, έτσι, κυρία Δούρο. Τώρα τα τελευταία χρόνια εσεί. Ναι, ναι. Εσεί έχετε κόψει τι εμφανίσει συνολικά, όχι μόνο στι ώρε τη κρίση. Από την άλλη, όμω, τώρα μιλάμε για ένα απολογισμό έργου, γιατί σε λίγο πάλι υπάρχουν εκλογέ. Και διαρωτάται κανεί, αν ανοίξουν πάλι οι ουρανοί και έχουμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο στη Μάνδρα, θα πιάσω αυτή την περιοχή. Ή μεγαλύτερο, γιατί υπάρχει και κλιματική αλλαγή. Είναι θωρακισμένη σήμερα η περιοχή, είναι ντεμή. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα για να μην σφυρίξει κάποιος φύγεται από τους κεντρικούς δρόμους. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω κανέναν. Θέλω όμως να πω ότι απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι προετοιμασμένη η πατρίδα ολόκληρη. Δείτε τι έγινε στα Χανιά προχθές με την απώλεια 4 ζώων συνανθρώπων μας. Δείτε τι έγινε στη Σαμοθράκη. Πέρσι. Δείτε πώς κατέστη πισίνα η Θεσσαλονίκη πάλι πέρσι. Δείτε τι έγινε στην Πελοπόννησο ή στη στερεά Ελλάδα που ευτυχώς αντί για 3 νεκρούς είχαμε 2. Αυτό λέω λοιπόν το εξής, ότι γίνεται μια προσπάθεια από μέρους του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κ. Σωκράτη Φάμελου και του κ. Γιώργου Δημαρά, να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Διότι ήμασταν απροετοίμαστοι για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Στην περίπτωση όμως της Μάνδρας, ναι, δεν ήμασταν απροετοίμαστοι απλά για ένα τέτοιο φαινόμενο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Ήταν, για να το πω απλά, σαν να ρίχνεις ένα δίλητρο σε ένα ρακοπότηρο. Mm-hmm. Η Μάνδρα ήταν απροετοίμαστη από το 1953. Mm-hmm. Και αντί να τη θωρακίσουνε, της είπανε μπάζωσε και τα ρέματα. Και τη Μάνδρα εμείς, όπως και πάρα πολλές περιοχές στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα, κάναμε το χρέος μας και έχουμε αντιπλημμυρικά. Για να μην αφήσω όμως να πέσει κάτι κάτω. Είπατε ότι κάποια στιγμή πριν το κυβερνών κόμμα αναλάβει τη διακυβέρνηση της πατρίδας μας, ξέραμε μερικά πρόσωπα που βγαίναν στην τηλεόραση. Ακούστε, η δουλειά του Περιφερειάρχη είναι να εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται με το εξαιρετικό μακιγιάζ που θέλω να ευχαριστήσω και την εξαιρετική κόμωση. Σημαίνει ανάκληση αδειών, σημαίνει να είσαι από πάνω από το έργο, σημαίνει πολλές φορές να υποκαθιστάς το ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας που είναι ελάχιστο μετά την απαγόρευση των προσλήψεων τα τελευταία 8 χρόνια. Και επίσης εγώ έπρεπε να στείλω ένα χειρό μήνυμα στους συμπολίτες μου. Ότι δεν παράτησα τη βουλευτική μου έδρα να κάνω ένα πέρασμα από την αυτοδιοίκηση για να οδηγηθώ σε κανένα άλλο σκαλοπάτι πολιτικής καριέρας όπως έχουν κάνει το σύμπαν όλων σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τους είπα και το εννόησα γιατί ο πατέρας μου μάθε να τηρώ τις υποσχέσεις μου ότι ήρθα και θα μείνω. Άρα θα έλεγα στους συμπολίτες μου ότι έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους. Έχουμε εκπροσώπους τύπου, έχουμε προεκλογική περίοδο στην οποία εκτιθέμεθα και όταν εκλεγόμαστε, είτε είμαστε βουλευτές και υπουργοί, είτε περιφερειάς, είμαστε στην υπηρεσία του λαού. Αυτό σημαίνει υπουργός. Λάθη κάνατε. Προβλήματα τα οποία δεν τα ξέρατε, τα βρήκατε μπροστά σας. Γιατί είναι ώρα απολογισμού. Ξέρεις κάτι. Εγώ επειδή πιστεύω και στα γραπτά, θέλω να σας θυμίσω ότι και στην εθνική τραγωδία του Ματιού ήμουν αυτή που είπα δεν μπορεί να γίνανε όλα καλά. Και το έγραψα. Για να μην χρειαστεί η Μάριον, ο Κώστας και τα λοιπά να με ερμηνεύουν. Μέσα στη θητεία αυτή, που για πρώτη φορά αναλάβατε, σας τύχανε δύο εθνικές τραγωδίες με νεκρούς. Τεράστιες. Λοιπόν, πέραν των πορισμάτων που έχουν προκύψει και αποδίδονται οι ευθύνες και όλο αυτό που περιγράψατε εσείς που σας κυνηγούσαν και για το ποινικό αν υπήρχε σκέλος όλο αυτό. Πολιτικές ευθύνες, διοικητικές ευθύνες. Εσείς πώς αξιολογείτε τη διαχείριση? Καταρχάς θέλω να μου επιτρέψετε, κυρία Μιχελιδάκη, να σας πω το εξής. Όταν ακούω και μου λένε έτυχαν τις Δούρου, έχω την καχυποψία χωρίς ίχνος προσβολής, αλλά σας χρησιμοποιώ εσάς για να βαρώσω τα σαμάρια τους πολιτικούς αντιπάλους. Έχω την καχυποψία ότι δεν τιμούν ούτε τους νεκρούς. Δεν έτυχε στη Δούρου. Πρώτα απ' όλα έτυχε στις οικογένειες των ανθρώπων αυτών. Ναι, έτυχε στη χώρα ολόκληρη. Δεν τυχαίνει στον Μπακογιάννη, στον Αρναουτάκη και στη Δούρου. Λοιπόν, αλλά όταν έχετε μια θέση ευθύνης, όπως βλέπετε, άρα, να μιλήσουμε, να μιλήσουμε, κυρία Μιχελιδάκη, όπως έχω κάνει και έχω επισημάνει και επισημαίνω ότι το κάνω γραπτός για να μένει, για πολιτικές ευθύνες, να μιλήσουμε για διοικητικές ευθύνες, που είναι τελείως διαφορετικό από το να μιλάμε για την ποινική δίωξη και την φυσική εξόντωση κάποιου ανθρώπου. Λοιπόν, η φωτιά στο μάτι, η πλημμύρα στη Μάνδρα, προχθές στα Χανιά, δεν τυχαίνει σε κάποιους και τους χαλάει την πολιτική καριέρα. Θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, αν είμαστε προετοιμασμένοι ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως εθνική κυβέρνηση,
να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή, αλλά να κερδίσουμε και το χαμένο χρόνο, όταν στο παρελθόν τοπική αυτοδιοίκηση σήμαινε αναπλάσεις πλατεών, κανένα στρατηγικό σχεδιασμό. Σήμερα τι σημαίνει, κυρία Δούρου? Τουλάχιστον για την περιφέρεια Αττικής. Σήμερα τι σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση? Σας ακούω και μιλάτε και λέτε ότι έχετε κάνει έργα, έχετε κάνει έργα. Τι σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα? Η χώρα μας, είπατε, δεν είναι έτοιμη. Για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι έτοιμη η χώρα για την κλιματική αλλαγή. Γιατί θα υπάρξουν και άλλες πλημμύρες, θα υπάρξουν και άλλες φωτιές. Θα χαθούν και άλλες ανθρώπινες ζωές. Μα κοιτάξτε, ο κύριος Λέκας, ο οποίος είναι γνωστό και που πρόσκειται και είναι και έγκριτος πανεπιστημιακός, μίλησε για 20 παγίδες θανάτου. Είστε σε μία. Τι έχουμε κάνει? Μιλάτε μαζί με όλους τους περιφερειάρχες, μιλάτε με τους δημάρχους. Υπάρχει σχεδιασμός. Το κράτος σας βοηθάει να σχεδιάσετε, γιατί δεν είναι μόνο τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα εμένα με βάζετε σε δύσκολη θέση. Να σας πω το εξής. Θα τα πω πιο αυστηρά. Όχι, εγώ θα τα πω για την κυβέρνηση. Και ποιο κράτος είναι αυτό που θα προστατεύσει τους πολίτες? Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχάς. Σύνολο είχαμε 140 νεκρούς. Το κράτος είμαστε εμείς. Το κράτος είμαστε εμείς. Και επίσης, καλό να μην αθροίζουμε τους νεκρούς. Λες και είναι. Χιλιάδες νεκρούς έχουμε. Ξαναλέω, το κράτος είμαστε εμείς. Δεν είναι το κακό κράτος. Η καλή πολιτική, οι καλοί δημοσιογράφοι, οι αθώοι πολίτες. Το κράτος είμαστε εμείς. Και δυστυχώς έχουμε φτιάξει ένα κράτος που έσκασε πάνω στην κρίση χρέους και στην κρίση χρεοκοπίας. Έτσι, αυτό το κράτος είχαμε φτιάξει. Τώρα, όσον αφορά και τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους, ως μέλος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, έχω στηρίξει προτάσεις που λένε δεν θέλουμε μία τοπική αυτοδιοίκηση που τις δύσκολες αρμοδιότητες η εθνική κυβέρνηση να τις πετάει πάνω. Διότι, όπως συνηθίζω να λέω λαϊκά, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι είναι αυτοφοράκηδες της εκάστοτε κυβέρνησης. Έχουμε όλοι διώξεις. Γελάει η κυρία Μιχελιδάκη και έχει δίκιο. Απλώς θυμήθηκα από πού προέκυψε το αυτοφοράκι. Όχι, θέλω να σας πω. Τον κύριο Μημαράκη το ξαναβρήκαμε μπροστά μας. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Να δείτε να γεμίζουν τα ακροατήρια με δημάρχους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μηνύσεις είτε πολιτικών τους αντιπάλων είτε πολιτών που προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους. Από αρμοδιότητες οι οποίοι δεν μπορούν να τις εξασκήσουν, δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό και δεν έχουν τους πόρους. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι εγώ έκανα μια δρυμία κριτική στον Κλισθένη, ότι δεν μπορούν οι περιφέρειες να έχουν τις αρμοδιότητες των ρεμάτων και τη φύλαξή τους, όταν εδώ δεν ξέρουμε ποια είναι τα ρέματα, δεν έχουν διευθετηθεί, δεν έχουν οριοθετηθεί. Σε επίπεδο πάντως περιφέρειας Αττικής κάνουμε μια πολύ καλή αρχή. Και πρέπει να μας πιστώσουν αντίπαλοι και φίλες δυνάμεις ότι, για παράδειγμα, με τη βοήθεια της ανάπλασης ΑΕ, τον κύριο Μπελαβίλα συγκεκριμένα, που είναι τώρα υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά, αλλά είναι ένας έγκριτος καθηγητής, ο Ηλισσός θα βρει την αρχαία του κήτη. Ναι, το ακούσαμε. Είναι αυτό, μία δίκηση που αντί να μιμηθεί τις άλλες αυτοδιοικητικές δικήσεις, είτε του παρελθόντος είτε τις σημερινές, ξεμπαζούν τα ρέματα, δεν τα μπαζούν. Κυρία Δούρου, να σας δείξουμε λίγο μια εικόνα. Να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί είναι πιο φθηνά να ξεμπαζώσουν τον Ηλισσό, λέει, από το να φτιάξουν το. Από αυτό που κάνανε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πιο φθηνά. Να δούμε λίγο μια εικόνα, κυρία Δούρου. Να μας τη δείξουν αν μπορούν. Ναι, αυτή την εικόνα. Αυτή η εικόνα παίζει παντού και δικαίως παίζει παντού. Είμαστε μια πατρίδα που βλέπει ένα πληγωμένο Παρθενώνα και ζητά δικαίως από το Βρετανικό Μουσείο δεκαετίες τώρα να επανενωθούν τα γλυπτά. Όμως, ακόμα και αν επανενώνονταν, ακόμα και αν τοποθετούνταν πάνω στο μνημείο, να το πω χοντρά-χοντρά γιατί θα γίνει αυτό προφανώς, δεν θα τα βλέπαμε. Ένα σχόλιο για την εικόνα. Τώρα πώς έχει δοθεί αυτή η εικόνα? Θέλω να σας πω το εξής. Χθες το βράδυ είχα την ευκαιρία να λάβω μια τηλεφωνική κλήση από τον κύριο Γιώργο Δημαρά. Ο οποίος, γνωρίζοντας ότι τα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Αττικής είναι πολύ κοντά, έτσι, και να μου ζητήσει να συνδράμουν και οι υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής στην αντιμετώπιση αυτής της εικόνας, η οποία, να σας πω και την αλήθεια, αργήσαμε. Ναι, είναι έτοιμη. Έχει σηκωθεί ναι. το... Είναι έτοιμη, ναι. Βεβαίως οφείλω να σας πω ότι είναι συγκινητικό να απευθύνονται προς βοήθεια πια στην περιφέρεια για τα πάντα. Αυτό δείχνει ότι κάτι κάνει η περιφέρεια. Δεν είμαστε εμείς καθήλυνα αρμόδιοι. Ποιος είναι αρμόδιος για αυτό το έσχος? Κοιτάξτε, η πολεοδομία ανήκει στους Δήμους. Ερώτηση. Και είπα στον κύριο Δημαρά ότι αν και εφόσον οι υπηρεσιακοί του χωρικού σχεδιασμού μπορούν να συνδράμουν τη περιφέρεια Αττικής, είναι. Υπήρξε τόσο μεγάλη διαφωνία για τα κτίρια που θα χτιστούν στο ελληνικό, σε τι ύψος και αν θα κρύβουν, αν θα ξεπερνούν το λόφο της Ακρόπολης. Και εδώ μιλάμε για δύο στενά. Μου αρέσει, κυρία Μιχελιδάκη, γελάω και εγώ με τα χάλια. Τρία στενά πιο πέρα. Οι πολεοδομίες πότε πέρασαν στους Δήμους?
αφού ήταν στις νομαρχίες, μετά περάσαν. Είναι πολλά χρόνια πριν από το. Ψάχνω να βρω δηλαδή, μήπως μπήκαν τα θεμέλια επί Δούρου. Επί Δούρου. Όχι. Δεν μπήκαν τα θεμέλια δηλαδή. Πάντως παρόλα αυτά, να σα το πω έτσι όπως το νιώθω, αν εγώ ήμουν πρωθυπουργό σε αυτόν τον τόπο, αν ήμουν περιφερειάρχης και έβλεπα αυτό και έλεγα. Φταίει ο Καμίνης, δεν θα νιώθα καλά. Δηλαδή θα έλεγα, δεν πάει καλά κάτι σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό μάλλον. Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Κύριε Λασκαράδο, γι' αυτό μάλλον τον κύριο Μερτζάνη πριν που έλεγε το κράτος άλλο, ο πρωθυπουργός άλλο. Δεν με μαλώσατε. Αυτό μπορεί να γκρεμιστεί. Αυτό μπορεί να γκρεμιστεί, κυρία Δούρου. Ή θα πληρώσουμε του ανθρώπου. Θα πληρώσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα υπογραφεί, αν θέλετε. Μισό λεπτό, όχι, να γκρεμιστεί, να αποζημιωθούν από το χτίσανε. Και μάλλον δεν συνεχώ. Νικό, συγγνώμη, κάποιο το χτίσε και δεν το σταμάτησαν γιατί ήταν προφανώς νόμιμο. Άρα δεν τον γκρεμίζει και του λε, α, εγώ είμαι καλό. Τον πληρώνει. Αυτό το πράγμα προβλέπετε. Μπορεί να προβλεφθεί. Δεν ξέρω τι θα σήμαινε αν είχαν δώσει το γκρέμισμα των αυθαιρέτων στι περιφέρειε τουλάχιστον για την Αττική. Εσεί το ζητάτε. Μα είπα, θα συνδράμω στο Υπουργείο για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει, ώστε καταρχάς να σας πω κάτι. Θα δεσμευτεί κανείς ότι αυτό το πράγμα θα το βλέπουμε τα επόμενα χρόνια. Να μην είναι αυτή η απαρχή άλλων. Ναι, μην είναι αυτή η απαρχή. Ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κατέβει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κάποιοι μας βλέπουν, κάποιοι έχουν συμφέροντα σε αυτή την περιουσία. Και αλλά είναι μεγάλη ντροπή. Κώστα. Ντροπή και να το σκέφτεσαι ότι φτιάχνει αυτό το πράγμα μπροστά από την Ακρόπολη. Επειδή είναι έντονη μια ερώτηση, ποιο δίνει άδεια, η πολεοδομία δίνει άδεια. Είναι νόμιμο το κτίριο, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν νομίζω ότι είναι παράνομοι άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι είναι παράνομο, αλλά θα ξαναπάμε πάλι στο αν είναι ηθικό το να κρύψει την Ακρόπολη. Ναι, αυτό. Είναι νόμιμο. Είναι νόμιμη η άδεια. Νόμιμα εξαφάνισαν την Κίτη το 2003. Mm. Νόμιμα δεν εξαφάνισαν την Κίτη το 2003. Στη Μάνδρα. Μας ρωτάτε. Ρωτάω. Τα απάντησα από εμάς. Κυρία Δούρου, λέτε να φτιάξετε Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τι να την κάνω τη Ριβιέρα, αν έχω κάνει αυτό το πράγμα. Καλά, εδώ να την κάνεις και τη Ριβιέρα κάτι. διότι για την Αττική Ριβιέρα, εγώ άσπισαν τα μαλλιά μου. Είναι ένα αίτημα που χρονολογείται ακριβώς όσο χρονών είμαι και εγώ. Είμαι 44 στα 45. Ναι. Εκεί μπαζώθηκε επί Χούντας. Ναι, ναι. Από το 1974 λοιπόν μέχρι σήμερα, λέμε ότι δεν μπορούν να ζούμε την παραδοξότητα να έχει το παράλληλο Αττικό μέτωπο που έχει δοξαστεί. Αυτή από την αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι σήμερα. Ναι, από πού μέχρι πού δηλαδή μιλάμε. Λοιπόν, το 2016 με απόφαση της κυβέρνησης παραδίδεται, παραχωρείται όλος αυτός ο χώρος στην περιφέρεια Αττικής. Αυτό ήταν, ξαναλέω, ένα αίτημα από το 1974. Ναι. Κάτι που ο κόσμος δεν γνωρίζει βλέποντάς το. Από πού μέχρι πού. Εδώ τώρα αυτό που βλέπουμε είναι κοντά στον Νιάρχος, ναι, έτσι. Ναι. Είναι αυτό το σημείο. Από πού μέχρι πού, δηλαδή. Όλο αυτό. Ναι, ναι. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι. Ναι. Λοιπόν. Επίσης θέλω να σας πω. Συγγνώμη, λέμε για το κομμάτι κάτω από τον δρόμο τώρα. Ναι, κάτω. Έτσι. Ναι, αλλά και τον δρόμο, τη μετακίνηση και ταπείνωση του δρόμου την υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Είναι πάρα πολύ συνθετό έργο. Πάλι και εδώ είχε μια πρωτιά η Περιφέρεια. Μας είπαν όλοι: ξεκινήστε να φτιάχνετε το θεματικό πάρκο, διότι θα προλάβετε να το χρησιμοποιήσετε και προεκλογικά και να κόβω κορδέλες ενός θεματικού πάρκου. Και είπα ότι θα ξεκινήσουμε από το αποχετευτικό και από το αντιπλημμυρικό. Εκεί σε αυτή όχι την περιοχή. Από την επιφάνεια. Όχι από την επιφάνεια. Ναι, αλλά από κάτω. Διότι αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν αρκετοί που μας παρακολουθούν από άλλες γειτονιές, είτε της Αττικής είτε της πατρίδας μας. Είμαστε άρρωστοι νιάρχος. Είστε στην πλανάδα από πάνω. Όλο αυτό το. Για πείτε το, ναι. Λοιπόν, δεν γνωρίζουν ότι εκεί καταλήγουν, εκεί καταλήγει στο συγκεκριμένο σημείο, οι εκβολές των δύο μεγάλων ποταμιών του Λεκανοπηδίου, του Ηλισσού και του Κηφισσού. Και ίσως δεν γνωρίζουν ότι είχαμε ξενυχτήσει πολλές φορές στο συγκεκριμένο σημείο μαζί με τους δημάρχους, διότι για την αύξηση εκεί της στάθμης του νερού, αφού μιλάμε για έργα που είναι πιο πριν και από μένα, πιο μεγάλα. Δηλαδή τα έργα αυτά είχαν χρόνο ζωής στα 50 έτη, δεν είχαν βέβαια πρόβλεψη για κλιματική αλλαγή. Τώρα τι ξεκινήσαμε. Αυτό που βλέπουμε τώρα τι είναι εκεί πέρα. Εκεί θα είναι το θεματικό πάρκο. Μάλιστα. Αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Κάναμε το αντιπλημμυρικό. Ξεκινήσαμε και κάνουμε και το αποχετευτικό. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός καθαρισμός υδάτων εκεί. Υπάρχουν δύο ξηρά κανάλια. Η ταπείνωση βεβαίως του δρόμου. Όλο αυτό προβλέπει και ποδηλατόδρομο και θεματικό πάρκο. Θα υπάρχει πρόσβαση είτε με το ποδήλατο είτε πεζή στην παραλία.
Και δηλαδή αυτό συνδέεται. Θα ενωθεί ναι, με τη αυτό, θάλασσα ακριβώς, η αυτό συνδέεται τώρα με μια παρέμβαση που κάνουμε σε 320 στρέμματα στο περιβάλλοντο χώρο του ΣΕΦ, τα οποία τα πήρε η περιφέρεια από το ΤΑΙΠΕΔ και με τα 6 εκατομμύρια στο μικρολίμανο, με στόχο επιτέλους να μην χρειάζεται να πηγαίνει στον Μπιλμπάο ή στην Μπαρτσελονέτα και να λες γιατί αυτοί χρειάστηκαν να κουβαλήσουν άμμο δίπλα στο μεγαλύτερο λιμάνι της Βαρκελόνης, ενώ εμείς είχαμε εκεί το φαλερικό από το Θουκυβίδη ναι. και το μόνο που κάναμε είναι να τον μπαζώσουμε και να κινδυνεύουμε. Λοιπόν, σε 3-4 εβδομάδες το πολύ παραδίδεται ο δρόμος ναι. και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία του διαγωνισμού για να βρούμε ανάδοχο για το θεματικό πάρκο. Να. Αυτό πόσα χρόνια παίρνει από την εμπειρία σας πια, γιατί έχετε εμπειρία. Ακούστε, έχω εμπειρία και λέω το εξής. Το Φαλερικό που αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έχεις δει, έργα σε όλη την πατρίδα. Ακριβώς επειδή υπήρχε ένας φορέας, Περιφέρεια Αττικής, είδατε ότι μέσα σε 2 χρόνια, στιγμή που υπάρχει συνέπεια, σπουδή και προτεραιότητα, τελειώνει το πρώτο έργο. Σίγουρα θέλουμε, αλλά. Το πρόβλημα είναι όταν εμπλέκονται και άλλοι. Όταν υπάρχουν συναρμόδιοι φορείς και διαγωνισμοί και γραφειοκρατίες. Επίσης λοιπόν θεωρώ. Ότι οι συμπολίτες μου δεν θα αφήσουν να πέσει η περιφέρεια σε χέρια των ανθυποψηφίων που έχουν δοκιμαστεί στην αυτοδιοίκηση, εμετρήθησαν και βρέθηκαν λιποβαρείς. Δεν είναι τίποτα νέοι. Έχουν υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι ένας. Είναι τουλάχιστον τρεις. Σε δύο χρόνια. Υπάρχει υποψήφιος ο οποίος ήθελε την κατάρρευση του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ως συνεπής δήμαρχος και τώρα κατεβαίνει υποψήφιος περιφερειάρχης. Σε 2 χρόνια θα έχει τελειώσει και το θεματικό πάρκο. Και επίσης, να σας δώσω και μια άλλη είδηση, ναι. τελειώνει και η υδροδότηση. Ένα σπουδαίο έργο που έφερε τεχνογνωσία και σε νέους επιστήμονες και σε ελληνικές εταιρείες της Αίγινας. Η Αίγινα είναι διεθνής τουρισμός. Η Αίγινα είναι η πρώτη μας πρωτεύουσα. Η Αίγινα έχει τις φυλακές. Η Αίγινα αυτή τη στιγμή αποκτά και το Μουσείο Καπράλου με χρηματοδότηση της περιφέρειας και όχι μόνο. Αλλά το καλοκαίρι τουρίστες και συμπολίτες, δημότες εννοώ της Αίγινας, δεν ήταν αυτονόητο ότι είχαν νερό. Αυτό είναι λοιπόν και αυτό θα έλεγα αρχαίο ελληνικό αίτημα. Πηγαίναμε με τους κατά τα άλλα συμπαθείς νερουλάδες, που σήμαινε όμως ότι πολλά χρήματα κάθε χρόνο, ναι. χωρίς τη διασφάλιση της υδροδότησης του νησιού. Αυτό, για να είμαι πολύ αυστηρή στα χρονοδιαγράμματα, μπορεί να υπάρχει και έκπληξη να έρθει πιο νωρίς. Καλώς εχόντων το καλοκαίρι τελειώνει. Αποχέτευση φυσικοπαλήνη γέρακα που ρωτάει ο κόσμος. 50 εκατομμύρια έδωσε η Περιφέρεια Αττικής για κάτι που είχε και τεχνικές δυσκολίες και δυσκολία χρηματοδότησης. Κανείς δεν βρισκόταν να δώσει τα 50 εκατομμύρια. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Νέα γειτονιά που έχει μεγαλώσει. Κάτι άλλο, κρελός καράτο. Τα λεφτά δόθηκαν αυτό που θα τελειώσει. Ξεκίνησαν. Λοιπόν, άλλο θέλω να σας πω, δόθηκαν στο Δήμο. Η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων και των λιμάτων. Μας βάλατε πολύ καλά. Δεν είχε να κάνει μόνο με την έλλειψη πόρων. Αλλά και με μία λογική που λέει ότι να λυθεί το θέμα αλλά στην αυλή του γείτονα. Ναι. Και να γίνει το χιτά γραμματικού. Αυτό δεν υπάρχει χιτά. Θέλω να πω, δεν είναι αν είναι καλό ο Μερτζάνης ή η Δούρου. Δεν μπορείς να κάνεις χιτά. Δεν επιτρέπεται. Είναι αυστηρές οι ευρωπαϊκές οδηγίες και σωστά λέω εγώ και λέω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να ανακυκλώνουμε, να αντιμετωπίζουμε τα σκουπίδια ως φυσικούς πόρους και να δημιουργήσουμε χύτη που εκεί δεν θα θάβονται σήμερα. Ή επικίνδυνα απόβλητα, απορρίμματα, αλλά υπολείμματα. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2003. Η αρχική πρόθεση ήταν εκεί να γίνει χιτά, ΣΔΙΤ, να μαζεύονται τα σκουπίδια από πολλές γειτονιές Ανατολικής Αττικής και όχι μόνο, δηλαδή να γίνει μια μικρή φυλή. Μόλις αναλάβαμε, καταργήσαμε το ΣΔΙΤ, αλλάξαμε το σχεδιασμό αυτού του έργου, βρήκαμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί οποιοδήποτε κράτος, μέλος και περιφέρεια θέλει να τροχοδρομήσει σε αυτές τις αρχές τις περιβαλλοντικές και με σεβασμό στην υγεία μας. Τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιλωτική περίοδο, διότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, να ελέγξει ότι το έργο σέβεται το περιβάλλον, όλες έχει τις προδιαγραφές. Και λογικά μετά το Μάιο ξεκινάει η γραμματική. Κυρία Δούρου, εδώ με τα σκουπίδια είμαστε πάρα πολύ πίσω. Έτσι. Πάρα πολύ πίσω. Ναι, αλλά και με τα λίμματα. Υπάρχει μια φοβερή διαμάχη στις περιοχές, όπως το είπατε κι εσείς. Κανείς δεν το θέλει δίπλα του. Απ' την άλλη, δεν βρίσκονται και λύσεις. Πέφτει ξύλο. Εδώ υπάρχει ο κορεσμός εδώ και πόσα χρόνια στη φυλή, τα ρήγματα, όλα αυτά. Και υπάρχουν εικόνες, ας πούμε,
το καλοκαίρι στα νησιά να βλέπεις τα σκουπίδια στους γκρεμούς και να καταλήγουν στις θάλασσες. Κυρία Μιχελιδάκη, αυτό που κάναμε εμείς ήταν ότι συγκρουστήκαμε και με τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει δεν θα σε ψηφίσουμε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα φεύγουν τα λίμματα από την Ανατολική Αττική να πηγαίνουν στην Ψιτάλια, στον Πειραιά, και θα φεύγουν τα σκουπίδια πάλι από την Ανατολική Αττική και θα πηγαίνουν στη Φυλή. Και υπάρχει μια εκοφαντική σιωπή για το γεγονός ότι έχουμε το μεγαλύτερο κέλ της Ευρώπης και το μεγαλύτερο χιτά της Ευρώπης στη Φυλή. Αλλά η ευαισθησία περισσεύει σε άλλα ζητήματα. Επειδή έχει εξαντληθεί ο χρόνος μας κατά πολύ και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Αλλά επειδή είστε και πολιτικών και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, θα ήταν ανεπίτρεπτο. Όλοι είμαστε πολιτικά όντα. Ναι, αλλά θέλω ή πρέπει να είμαστε τουλάχιστον. Πρέπει να είμαστε. Πρέπει να μπούμε σε άλλες ερωτήσεις. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, αλλά μία τουλάχιστον προλαβαίνουμε, φαντάζομαι. Όταν δίνατε τους αγώνες με τον Αλέξη Τσίπρα για να έρθετε στα πράγματα, την κυβέρνηση. Είχατε σκεφτεί ποτέ ότι στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρισκόντουσαν υπουργοί του Γιώργου Παπανδρέου? Και θα το προχωρήσω και λίγο. Σήμερα λοιπόν, που το έχετε δει, δεν το έχετε σκεφτεί, το 2019, θεωρείτε ότι μια μελλοντική, ακόμα και στενότερη συνεργασία με τον ίδιο τον Γιώργο Παπανδρέου είναι απαγορευτική, είναι κάτι το οποίο είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας? Στην κάμερα αυτή δηλαδή. Εντάξει, δεν θα κάνω διάγγελμα. Δεν θα κάνω διάγγελμα. Όχι, όχι, το άλλο. Ήθελα να πω ότι αν έκανε σήμερα κάποιες δηλώσεις ή νομίζω έκανε κάποιες δηλώσεις ο κ. Παπανδρέου. Προχθές. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Δεν παλεύαμε για να έρθουμε στα πράγματα. Είναι μια χυδαία αντιμετώπιση της πολιτικής, αλλά αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου και θέλω να σας πω ότι όπως το 2012 γίνανε κάποιες τεκτονικές αλλαγές και βρέθηκε το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά στη θέση της διακυβέρνησης του τόπου, έτσι και τώρα γίνονται τεκτονικές αλλαγές. Και κάνω έκκληση να μην μένουμε στο παραπολιτικό. Οι τεκτονικές αλλαγές επήλθαν από την έξοδο από τα μνημόνια και από τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είναι παραπολιτικό τώρα αν υπάρχει ή αν μπορεί να υπάρξει μια ακόμα στενότερη συνεργασία με τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν λέει αυτό. Τώρα κάνω δεν καταλαβαίνουμε στην δημόσια συχνότητα. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ότι προσπαθούν πολιτικά πρόσωπα, άλλα με ιδιοτέλεια και άλλα με αγωνία. Βλέπει για παράδειγμα την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, η οποία από τη στιγμή που δεν συμφώνησε με τις μνημονιακές πολιτικές και αποσύρθηκε. Εγκαίρως, έτσι. Και ιδιώτευσε γυναίκα επί Μακρόν, τώρα έρχεται και συντάσσεται σε ένα σχέδιο ενός διλήμματος το οποίο δεν είναι μόνο για την περιφέρεια Αττικής, είναι για τη χώρα ολόκληρη. Ή θα πάμε μπροστά και δεν θα ξανανοίξουμε την πόρτα της Επιτροπής που έκλεισε 21 Αυγούστου, διότι να, βλέπετε, το κτίριο σηκώθηκε. Τα σκουπίδια δεν θέλουμε να τα λύσουμε ακόμα. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να ξανανοίξουμε τις λογικές της εποπτείας σε μια κοινωνία που σαν να μην παίρνει μαθήματα. Ο Γιώργος Παπανδρέου χωρά σε αυτή την προσπάθεια. Θα χωρέσουν, ακούστε, όχι, όχι, όταν σας απαντώ. Για μένα είναι ξεκάθαρο και προετοιμάζομαι κιόλας και τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής με απλή αναλογική. Αυτό χωράνε όλοι όσοι υπογράφουν προγραμματικές αρχές και θέσεις. Δεν χωράνε γιατί σκόθηκε ο Μερτζάνης και πρόλαβε και Κατσιδούρου. Διότι οι κυβερνήσεις. Αυτός που σηκώθηκε όμως θέλει 20 λεπτά λέει για να πάρει τα Σκόπια. Αυτό τώρα εσείς πώς το. Εντάξει, νομίζω. Όχι, 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 μία μισό λεπτό. Μισό λεπτό, θα στρογγυλεύω μετά. Αυτή είναι η απάντηση. Πήγε να. Μασκαρά το λέω, γιατί μας λένε συνέχεια να κόψουμε και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές αυτή είναι μια δήλωση του κ. Καμένου σε Θεσσαλικό κανάλι. Έτσι, ότι 20 λεπτά με μια ύλη τεθωρακισμένων αρκεί για να περάσει τα Σκόπια. Μου έδωσε χρόνο γιατί ούτως ή άλλως θα ήθελα να του πω αυτό με αφορμή την συνεργασία του κυρίου Πάνου Καμένου με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν προηγούμενες κυβερνήσεις που παίζαν τις μουσικές καρέκλες, που λογικά αθρίζανε δυνάμεις προσκειμένου να υλοποιηθούν τα μνημόνια. Η πρώτη κυβέρνηση συνεργασίας που είχε συγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο ήταν αυτή των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και ανέτρεψε και την καχυποψία των συμπολιτών μας, που σε αντίθεση με την Γερμανία, για παράδειγμα, δεν είχαν μάθει να συνεργαζόμαστε, ούτε να συνεννοούμαστε. Τώρα λοιπόν, ξέρουμε πώς πρέπει να γίνει.
θα τοποθετηθούμε απέναντι στα καινούργια διλήμματα και αυτές τις τεκτονικές αλλαγές βάσει προγράμματος. Τώρα, για το σχόλιο αυτό που είπατε ότι είπε ο κ. Καμένος, ναι, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο. Δεν υπήρχε προγραμματική συμφωνία στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Υπήρχε προγραμματική συμφωνία στα ζητήματα της αντιμετώπισης των δημοσιονομικών πολιτικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Για την περιφέρεια Αττικής λέμε πια και το όλους είναι περιφερειακές, αλλά είναι και υποψήφια. Μήπως να μας ξανάρθετε κάποια άλλη στιγμή, να μιλήσουμε για την αυτοδιοίκηση, για το κομμάτι αυτό που έρχεται. Ετοιμάζει η ΕΡΤ μια πολύ καλή κίνηση για τις περιφέρειες. Ετοιμάζει η ΕΡΤ 13 debates στις περιφέρειες. Διάλειμμα, πάμε, δεν το λέτε στους συναδέλφους. Διάλειμμα και έρχεται ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος. Παρακολουθεί τόση ώρα εδώ.